Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που αντέχετε μετά από το σύνορα και σας τα ακόμα μαζί μας. Ε, λίγο θα σας δείξω τι είναι το Τζούπιτι. Είναι κάτι αρκετά απλό στο να τα κατανοήσουμε. Ουσιαστικά τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε, να παρέχουμε έναν εύκολο τρόπο. Εύκολο σημαίνει γρήγορο, σημαίνει οικονομικό. Για επιχειρήσει να φτιάξουν mobile εφαρμογέ για την επιχείρησή του ώστε να προσεγγίσουν καλύτερα το κοινό του. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το κάνουμε με έναν τρόπο όπου όσο και αν δεν αρέσει στους προγραμματιστές, γιατί και εγώ προγράμμερ έχω ξεκινήσει έτσι, έχω γράψει πολύ κώδικα, προσπαθούμε αυτό που βλέπει ο business χρήστη να μην έχει κώδικα. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα in -house, μια in-house πλατφόρμα, η οποία σου επιτρέπει να έχεις τη δικιά σου εφαρμογή, που καθορίζεις πλήρω και το design και την εμφάνιση και το περιεχόμενό της, με ένα καθαρό visual περιβάλλον, και τελικά σου παράγει εφαρμογή native η οποία καλύπτει iPhone και Android. Κάποιοι πελάτες που μας έχουν αυτή τη στιγμή εμπιστευτεί με τις εφαρμογές τους. Είναι επίσης στο χώρο των events η Χορέκα, η Food Expo, Φεστιβάλ Αθηνών και Πηδαύρου, ημέρας καριέρας κτλ. Είναι η IKEA με τα αλόγιαλτη προγράμματα που έχει για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, η Intersport. ένα guide που είναι διαφημιστικέ εφαρμογέ, αλλά και άλλε κατηγορίε εφαρμογών όπω ξενοδοχεία, σύλλογοι, το το κ.ο.κ. Όπω όλοι έχουμε διαπιστώσει εδώ πέρα, πρακτικά οι πελάτε είναι σε ένα κινητό και είναι, δεν, δεν... αντέχουν οι επιχειρήσει να μην του προσεγγίσουν εκεί πέρα. Άρα γι' αυτό εδώ πέρα το λόγο χρειάζεται με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν κάποιο είδου mobile παρουσία. Αυτό το κενό σε συγκεκριμένε κατηγορίε επιχειρήσεων ερχόμαστε να το καλύψουμε. Μέχρι στιγμή τώρα κάποιο όταν λέει: OK, θέλω κι εγώ μια mobile εφαρμογή, τι επιλογέ έχω. Είτε μπορεί να φτιάξει ένα mobile, ένα responsive website, είτε να φτιάξει κάτι με HTML5 είτε να φτιάξει κάτι με μία πλατφόρμα σαν το Xamarin που ακούστηκε προηγουμένω, σαν το PhoneGap και ούτω καθεξή, όπου ουσιαστικά είναι ένα επίπεδο πάνω από το κινητό, από το Xcode ή από το Android, από, το, από, την Eclipse, για να γράψει την εφαρμογή σου, είτε να παναγράψει κλασικό native κώδικα, είτε να χρησιμοποιήσει το Jupyter, όπου ουσιαστικά του δίνει τα ωφέλη με έναν έξυπνο τρόπο των προηγούμενων προσπαθειών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε πολύ καλό user experience, γιατί φροντίζουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστη να μην μπορεί να κάνει τσαπατσούλικα πράγματα μέσα στην εφαρμογή, να το πω απλά. Είναι εύκολο να το κάνει να το δημιουργήσει, εύκολο να το κάνει διπλό, γιατί δεν ασχολείσαι καθόλου, το κάνουμε εμεί. Κυρίω ο βασικότερο περιορισμό που έχει είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα από όσα θέλει. Δηλαδή, αν θα έχει μια εταιρεία η οποία θέλει integration με ERP, με CRM και να θέλει και ένα τέτρι μέσα στην εφαρμογή τη, αυτό δεν θα το καλύψει το Jupiter. Αλλά αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι οι περισσότερε εταιρείε δεν έχουν αυτή την ανάγκη. Οι περισσότερε εταιρείε θέλουν να πούνε πού είμαι, τι κάνω, πώ να με βρει, ποια είναι τα προϊόντα μου, ποιε είναι οι προσφορέ μου, επικοινώνησε μαζί μου ή και συνδέσουμε κάποιο λόγια τη σύστημα ή κάτι που να έχω. Κάτι το οποίο χρειάζεται γρήγορα ο mobile χρήστη, γιατί τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρει από το web. Η πλατφόρμα μα λειτουργεί ω εξή. Γράφεσαι, υπάρχει μια web CMS που φτιάχνει την εφαρμογή σου με visual τρόπο και μετά στην. τη βλέπει live στο κινητό σου πρωτού ανέβει και αν αυτό που έχει σου αρέσει, τότε το ανεβάζουμε εμεί στα App store. Πάμε να δούμε τώρα δύο-τρία πραγματικά. Έχω ένα και 34. Μια χαρά είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα δύο-τρία πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών και τι μάθαμε από αυτέ τι εφαρμογέ. Ένα πρώτο παράδειγμα θα δούμε την εφαρμογή τη Χορέκα. Στην Χορέκα κάναμε και την περσινή και τη φετινή και τώρα έχουμε και τη Φουντέξπο με την ίδια εταιρεία, μεγάλε εκθέσει. Όπου η εφαρμογή πρακτικά λειτουργεί σαν ένα τρόπο να μην υπάρχει το φυλάδιο τη έκθεσης, όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στην εφαρμογή. Υπάρχει χάρτη, υπάρχει αναζήτηση εκθέτη, υπάρχει επικοινωνία, μπορεί μετά να στείλει κάποιο questionnaire. Έχει τη δυνατότητα να στέλνει push notifications σε όλου του χρήστε. Έτσι ώστε να μαθαίνουν ότι θα γίνει κάποια. Τώρα ξεκινάει αυτό το πρωτάθλημα, θα υπάρχει μια καθυστέρηση ή οποιαδήποτε αλλαγή. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που είδαμε είναι το εξή. Ακριβώ επειδή η εφαρμογή ήταν χρήσιμη για αυτού που τη χρησιμοποιούσαν, συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν και πολλού μήνε μετά αφού είχε γίνει η έκθεση. Δηλαδή, πάνω από 50 χρήστε την ημέρα κατά μέσον όρο, ακόμη και 7-8 μήνε μετά την περσινή έκθεση, μπαίναν στην εφαρμογή γιατί? γιατί ήταν directory. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Το Alba. Το Album ουσιαστικά έχει την εφαρμογή, προσπαθεί να προσεγγίσει τους νέους πελάτες του νέου πελάτε του, νέου ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται για να κάνουν ένα MBA, και, παρέχει και χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να προμοτάρει όλε αυτέ τι ενέργειε τι οποίε κάνει. Το κάνει έξυπνα με τη χρήση στοχευμένων push notifications και έχουν παρατηρήσει ότι τη στιγμή που στέλνει αυτά τα notification αυξάνεται πάρα πολύ η χρήση τη εφαρμογή. Και είναι ένα μηχανισμό που είναι πάρα πολύ καλό να τον έχουμε υπόψη και να τον χρησιμοποιούμε. Και ένα τρίτο και τελευταίο παράδειγμα. Λίγο να δούμε στα ξενοδοχεία που εκεί πέρα τι χρειάζεται. Φανταστείτε ένα ξενοδοχείο που είναι ο ξένο επισκέπτης ως επιτοπλίστων, ένα luxury ξενοδοχείο. Όπου θέλει όταν είναι εκεί πέρα να έχει πάντα στο κινητό του που το κουβαλάει συνέχεια, στη γλώσσα του, όλε τι πληροφορίε. Πού είμαι, τι να κάνω, πού να πάω, πώ να περάσω τον χρόνο μου. Όλα αυτά μπορεί να τα παρέχει από μια εφαρμογή και μπορεί όχι μόνο αυτά, να του κάνει και άλλε επιπλέον υπηρεσίε όπω cross-selling στείλανε προσφορά ότι σε όσου είσαστε χρήστε τη εφαρμογή μα και μα κάνετε refer έναν γνωστό μέσω τη εφαρμογή, θα έχει γνωστό σα έκπτωση. Όλα αυτά εδώ πέρα, ακόμα το και τον άλλο είχε φύγει και είχαν κράτηση από Σαν Φρανσίσκο, έτσι, μέσω αυτού του τρόπου, έχουν κάνει offset όχι μόνο το κόστο τη εφαρμογή, όχι μόνο έχουν δημιουργήσει νέα πελάτη, αλλά έχουν κάνει και χαρούμενο τον τελικό χρήστη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που, όπω έχουν πει και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητέ, σίγουρα δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Νομίζω ότι ήμουν εντάξει. Να είστε καλά.